Μια εκθετική συνάρτηση, τώρα, που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά σε διάφορα μοντέλα της φυσικής, των μαθηματικών, της βιολογίας, της στατιστικής κτλ. είναι ο περίφημος τύπος της εκθετικής μεταβολής. Στην ουσία είναι μια εκθετική συνάρτηση, το ή e που ξέρουμε ότι είναι ένα σταθερός περίπου 2,71828 το οποίο υψώνεται σε μια δύναμη, γι' αυτό λέγεται άλλωστε εκθετική συνάρτηση Συνήθω αυτή η δύναμη συμβολίζεται με τε γιατί παριστάνει τον χρόνο. Και μάλιστα όχι μόνο στο T, συνήθω έχουμε και κάποιο συντελεστή σε, όπου το σε είναι κάποιο σταθερό αριθμό, δύο, τρία ή e μπορεί να είναι αρνητικό, σταθερό πραγματικό αριθμό. Αυτή η συνάρτηση λοιπόν, πολλαπλασιασμένη μάλιστα με ένα σταθερό αριθμό Q0 εκεί μπροστά, και το Q0 δηλαδή είναι μια σταθερή ποσότητα. Σχηματίζουν λοιπόν μια εκθετική συνάρτηση Q του T που χρησιμοποιείται πολύ συχνά ως τύπος της εκθετικής μεταβολής. Θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα μια συνάρτηση που να λέει ότι το Q του T είναι ίσον με 100 για παράδειγμα, αυτό το Q0 δηλαδή μπορεί να είναι το 100, επί το E στην πλην 0,3 επί T. Αυτό είναι ένα τύπο εκθετική μεταβολή, όπου τότε, ε, συνήθως το T συνήθω παριστάνει τον χρόνο, είναι μεγαλύτερο ύψο του μηδενό. Αυτό το Q0 είναι ο σταθερό αριθμό 100, και το S επίση είναι ο σταθερό αριθμό μείον 0,3. Αυτό ο τύπο λοιπόν λέγεται τύπο τη εκθετική μεταβολή, και μάλιστα στην περίπτωση που το S είναι θετικό αριθμό, η συνάρτηση αυτή αποδεικνύεται εύκολα ότι είναι γνησίω αύξα και λέγεται ο τύπος της εκθετικής αύξησης, ενώ στην περίπτωση που το σε είναι αρνητικό, αποδεικνύεται ότι αυτή η συνάρτηση είναι γνησίως φθήνουσα και λέγεται τύπος της εκθετικής μείωσης ή καλύτερα εκθετικής απόσβεσης. Για παράδειγμα, ας δούμε ένα παράδειγμα από τη φυσική. Όπως ξέρουμε λοιπόν, ε, αν έχουμε μια ποσότητα ραδιενεργού υλικού, για παράδειγμα αν έχουμε ας πούμε 7 γραμμάρια από κάποιο τέτοιο υλικό ραδιενεργό, το οποίο είναι βέβαια πολύ επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αυτό λοιπόν αυτή η ραδιενέργεια που εκπέμπει σιγά σιγά μειώνεται. Διασπάται όπως λέμε το ραδιενεργό υλικό και μειώνεται. Συνήθως ο τύπος που δείχνει αυτή τη μείωση είναι μια τέτοια εκθετική ε, συνάρτηση Q του T που παριστάνει το ραδιενεργό υλικό που απομένει σε T χρόνια ίσον με το Q0 που είναι η αρχική ποσότητα του ραδιενεργού υλικού τα 7 γραμμάρια για παράδειγμα επί μια εκθετική συνάρτηση το E στη C επί T όπου το σέ, ακριβώς επειδή έχουμε μείωση θα είναι ένας αρνητικός αριθμός. Μπορεί δηλαδή για παράδειγμα να έχουμε ένα ραδιενεργό υλικό 7 γραμμαρίων, η ποσότητα του ραδιενεργού υλικού που παραμένει μετά από τέ χρόνια, να είναι 7, το αρχικό ποσό, η αρχική ποσότητα ραδιενεργού υλικού, επί το Ι, στη μείον 1 χιλιοστό, επί τέ, που σημαίνει ας πούμε ότι σε χρόνο 2 έτη, σε 2 χρόνια, η ποσότητα που θα έχει απομείνει, το Q2, θα είναι το 7 επί Ι e στη μείον 1 χιλιοστό επί 2. Μείον 2 χιλιοστά. Δηλαδή 7 επί Ι e στη μείον 0,02. 2 χιλιοστά. Τώρα, αυτό ο αριθμό, αν θέλουμε να υπολογίσουμε πόσο e είναι, βέβαια, θα χρειαστούμε φυσικά ένα κομπιτεράκι. Να το δούμε. Είναι λοιπόν το Ι. E. Στα κομπιτερά για το Ι συνήθως έχει ένα δικό του πλήκτρο εδώ, επειδή ακριβώς χρησιμοποιείται πολύ συχνά, στην παρένθεση μείον 0,02 χιλιοστά, κλείνουμε την παρένθεση, αυτός ο αριθμός είναι το Ι στη μείον 0,02 επί 7 βέβαια, θα μας βγάλει 6,986 γραμμάρια. 6,986 γραμμάρια. Δηλαδή είχαμε 7 γραμμάρια στην αρχή, τη χρονική στιγμή 0 είχαμε 7 γραμμάρια και ύστερα από 2 χρόνια είναι πολύ λίγη η μείωση 6,986. Ίσως σε περισσότερα χρόνια θα έχουμε περισσότερη μείωση, παράδειγματος χάρη σε 500 ίσως χρόνια. Η μείωση, το ραδιενεργό υλικό που θα έχει απομείνει θα είναι 7 επί Ι στη μείον 1 χιλιοστό επί 500 που σημαίνει ότι θα είναι 7 επί Ι στη μείον, εκεί το 500 με το 1000 απλοποιείται και μένει ένα δεύτερο, δηλαδή 0,5. Αν θελήσουμε να το υπολογίσουμε και αυτό, θα πούμε ότι είναι το Ι στην παρένθεση μείον 0,5 κλείνει παρένθεση, αυτός ο αριθμός είναι ίσον 0,606-656. Και αν πολλαπλασιάσουμε και επί το 7, θα βγάλουμε ένα αποτέλεσμα γύρω στο 4,245. 24,57 4,2457 γραμμάρια ραδιενεργού υλικού έχουν απομείνει σε 500 χρόνια. Όπως βλέπουμε λοιπόν μειώνεται πάρα πάρα πολύ αργά ούτε καν στο μισό δεν έχει πέσει, ύστερα από 500 χρόνια δεν έχει πέσει ούτε καν στο μισό. Βέβαια, κάποια στιγμή μπορεί σε 700 χρόνια, ίσως δεν κάνω πια άλλους υπολογισμούς, μπορεί το ποσό της ραδιενέργειας που θα έχει απομείνει σε αυτό το υλικό να είναι πράγματι το μισό, να είναι 3,5 γραμμάρια. Αυτό εδώ το 700, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, τα 700 χρόνια λέγονται χρόνος λέγεται χρόνος ημιζωής του ραδιενεργού υλικού ή απλά λέγεται ημιζωή του ραδιενεργού αυτού υλικού. Μας δείχνει δηλαδή σε πόσα χρόνια από σήμερα η ποσότητα της ραδιενέργειας που θα έχει απομείνει θα είναι η μισή από την αρχική. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα του βιβλίου μας. Λέει λοιπόν ότι αν η ημιζωή ενός ραδιενεργού υλικού είναι 5 χρόνια, να αποδειχθεί ότι η συνάρτηση που εκφράζει την εκθετική απόσβεση αυτού είναι Q του T ίσον Q0 επί 2 στη t T5. Η μη ζωή λοιπόν θα είναι 5 χρόνια. Σημαίνει δηλαδή ότι το ραδιενεργό υλικό που θα απομείνει σε 5 χρόνια θα είναι το μισό από την αρχική ποσότητα που είχαμε. Από τον τύπο βέβαια της εκθετικής μεταβολής ξέρουμε ότι το Q του T θα είναι ίσο με το Q0 επί E στη C επί T, όπου το Q0 είναι η αρχική ποσότητα και το C είναι κάποιος σταθερός αριθμός. Αφού λοιπόν ξέρουμε ότι το Q 5 θα είναι ίσο με το μισό από την αρχική ποσότητα Q0, αυτό το Q του 5 βέβαια μπορούμε να το βρούμε από τον τύπο της εκθετικής μεταβολής, θα είναι το Q0 επί e στη C Επί 5 αυτό ισούται με ένα δεύτερο του Q0. Μάλιστα το Q0 μπορούμε να το διαγράψουμε. Θα έχουμε λοιπόν ότι το E στη επί 5 θα ισούται με ένα δεύτερο. Και μάλιστα αυτό το 1 δεύτερο μπορούμε να το γράψουμε και 2 στη μείον 1. Και τώρα προκειμένου να, να λύσουμε και να βρούμε αυτό το E στη μπορούμε να υψώσουμε και τα δύο μέλη αυτή τη ισότητα στην 1 πέμπτο. Θα γίνει 2 στη μείον 1 και όλο μαζί στην 1 πέμπτο. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί θα γίνει πολλαπλασιασμός στους εκθέτες, άρα θα μας μείνει ότι το e στη σε είναι ίσον με 2 στην πλήν 1 πέμπτο. Πράγμα που σημαίνει ότι αν πάμε στον τύπο της εκθετικής μεταβολής και αντικαταστήσουμε αυτό το e στη σε, το τε βέβαια θα παραμείνει, θα αντικαταστήσουμε αυτό το e στη σε με το ίσο του. Ο τύπος λοιπόν της εκθετικής μεταβολής, θα γίνει Q του T ίσον Q0 επί. Όπως είπαμε λοιπόν, το ίστισε e e, το αντικαθιστώ με 2 στη μείον 1 πέμπτο, βέβαια όλο στην T, το T που υπήρχε εκεί στον εκθέτη παραμένει, άρα λοιπόν θα γίνει Q0 επί 2 στη μείον T πέμπτα. Άρα λοιπόν, ο τύπος εκθετικής μεταβολής πράγματι παίρνει αυτή τη μορφή που ζήτησε στην εκφώνηση.